στις 24 Φεβρουαρίου εκάστου έτους, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία μας τιμά την πρώτη και την δεύτερη έβρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Όταν αποκεφαλίστηκε από τον Ηρώδη, η τιμία κεφαλή αυτού τοποθετήθηκε μέσα σε αγγείο από όστρακο και κρύφθηκε στην κατοικία του Ηρώδη. Μετά από πολλά χρόνια ο Άγιος Ιωάννης φανερώθηκε στο όνειρο δύο μοναχών οι οποίοι είχαν αναχωρήσει για τα Ιεροσόλυμα με σκοπό να προσκυνήσουν τον τάφο του Κυρίου. Αγγέλλοντας σε αυτούς που βρίσκεται η τίμια κεφαλή του προδρόμου. Και εκείνοι, αφού τη βρήκαν, την είχαν με τιμές. Από αυτούς την παρέλαβε κάποιος κεραμεύς και την μετέφερε στην πόλη των Εμεσινών. Όταν όμως πέθανε, την κληροδότησε στην αδερφή του και από τότε διαδοχικά περιήρθε σε πολλούς για να καταλήξει στα χέρια κάποιου ιερομονάχου Αριανού που ονομαζόταν Ευστάθιος και φύλαξε την τιμία κάρα σε ένα σπήλαιο. Από εκεί μεταφέρθηκε επί ουάλεντος στο παντήχιο της Βυθινίας μέχρι που ο Θεοδόσιος ο Μέγας ανεκόμισε αυτή στο έβδομο της Κωνσταντινουπόλεως όπου ανέγειρε μέγα και περικαλέστατο ναό. Βεβαίως περί της ευρέσεως της τιμίας κεφαλής του προδρόμου υπάρχουν και άλλες πολλές αντιφατικές παραδόσεις. Κατά άλλη εκδοχή, τη μία κάρα βρέθηκε στην Έμεσα το 458 μετά Χριστό επί βασιλείας Λέοντος, ενώ άλλοι δέχονται ότι αυτή βρέθηκε το 760 και μεταφέρθηκε στο ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Έμεσα. Από εκεί μετακομίστηκε στην Κωνσταντινούπολη επί βασιλείας Μιχαήλ του Τρίτου και πατριαρχίας του Ιγνατίου. Περί των ιερόληψάνων του Τιμίου Προδρόμου βρίσκουμε ειδήσεις και σε διαφόρους χρονογράφους. Ο Ζωναράς αναφέρει ότι το 968 μετά Χριστό ο Νικηφόρος ο Φωκάς βρήκε στην έδεσα της Μεσοποταμίας βόστριχον του βαπτιστού Ιωάννου αίματι περφημένων που μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη. 5 χρόνια νωρίτερα κόμισε στην Κωνσταντινούπολη από την Βέρεια της Συρίας περί τον Απρίλιο του 963 μετά Χριστόν, μέρος του ιματίου του Τιμίου Προδρόμου. Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, ο Νικηφόρος Φωκάς βρήκε στην Κρήτη το ένδυμα του προφήτου εκ τριχών καμήλου, τυχάνων και περί των τράχυλων ημαγμένων. Η σύναξη της ευρέσεως της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου ετελείτο στο προφητείο του που βρισκόταν στην τοποθεσία την ονομαζομένη Φωρακίου. «Εκ γης ανατύλασα η του Προδρόμου κεφαλή, αχτίνας αφήηση της αυθαρσίας πιστής των Ιάσιων, άνωθεν συναθρίζει την πληθύν των αγγέλων, κάτωθεν συγκαλείται των ανθρώπων το γένος, ομόφωνον αναπέμψε, δόξα Χριστώ το Θεό. Αμήν».